Έλα καλέ. Τι κολόρατσα είμαστε, ρε, τι πράγματα είμαστε. Ρε. Είχες πει κάτι προχθές που μιλάγαμε ότι η δεξιλή πονηρή χαζή. Οπότε από εκεί δεν περιμένουμε να αλλάξει κάτι. Ήμουνα σε μια σφίτη στο φαρμακείο το πρωί εκεί που μένω και είδαμε τα ματάκια μου τα self-test. Άριστη, άχρηστη και επικίνδυνη είναι αυτή. Όχι ότι η προηγούμενη ήταν καλύτερη, αλλά αυτοί έχουν και τα τρία κακά τη μοίρα του. Το άριστη λίγο, ναι, μπάζει, αλλά ναι. Όχι, okay, για πέστη, γιατί ήταν Lego. Έχεις δει, ναι, Lego, γάμισε τα δηλαδή. Εγώ ήμουν πάντα υπέρ των Playmobil. Συγγνώμη, ωραία τα λέγω, εντάξει. Καταρχάς, άμα το πατήσεις, το καντήλι πάει σύννεφο. Κατά δεύτερον, ήμουν πάντα τον Playmobil. Πιο δημιουργικό. Είχα μια ελπίδα και τη στόπα τη, λόγω να το πω τον Αποστόλη, άμα το πιάσω στη γραμμή. Το πιάσω από το κεφάλι. Λοιπόν, αν θα δεις το όλο κόλπο και μπορεί να γίνεται. Εντάξει, εγώ δεν είμαι επιστήμονας, ένας βλάκας 56-57 είμαι. Αυτό το έχω καταλάβει. Εάν δεν το κάνω, ναι, μανά μου, εγώ δεν κρύβομαι. Έχω το γνώρι σε αυτόν, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, εάν δεν μου το κάνει άλλο, σιγά μην το κάνω μόνο. Να γυρίσω την κεφάλα από έτσι επάνω, να βάλω μέσα, γιατί έχω κάνει και το βοριακό. Αγάπη μου, να έρθω εγώ να στο κάνω. Ε, μωρό μου, έλα, εσύ και θα το κάνουμε. Θα στιγμιβάλω την πατονέτα. Θα το κάνουμε 66 και 69 τα δυο μας. Έτσι. Να σου πω, αυτό τη είπα, λέω, καλά που η πατονέτα δεν βγήκε σαν τις μάσκες. Θα κάναμε το κινέζικο, κατευθείαν εμποραίδα. Εγώ το έχω προτείνει καιρό τώρα, τέλος πάντων. Το μόνο μάνα μου που μένει τελικά είναι αυτό που λέμε. Ανυπακοή, λαϊκή συμμετοχή και αν δεν βγούμε στους δρόμους, θα μας γαμίσουν για τις επόμενες 16 γενιές. Ξέχασα ότι έχω και το παπαρίγα να παίρνει κάθε τόσο. Και πρόσεξε να δεις, θα σου στείλω ένα μήνυμα από το υπερπέραν τώρα να μου πεις αν τον αναγνωρίζεις. Ναι. Μ' ακούς? Ναι. Καλησπέρα σας κύριε Απόστολε, τι μου κάνετε, πώς είστε, καλά. Ήθελα να σας φέρω ένα πεσκές και ξέρω τι γαλά και τροβαδάκια, αν δεν είναι πρόκαμα. Κατάλαβα, πολύ ευχάριστο αυτό. Καλή εκπομπή, να έχετε καλή συνέχεια σε ακρόαση. Δεν έφτανε ο γιος, έχουμε και το ασύρματο του υπερπέραν. Θέλω να μου λύσει μια πορεία γιατί τα έχω μπερδέψει λίγο. Για να καταλάβω. Άλλο είναι μπράβος, άλλο αστυνομικός. Στο ίδιο σώμα γενικός είναι. Ναι, ναι, παιδί μου. Ίδια ταυτότητα έχουνε. Απλά μπράβος είναι άμα δουλεύει στον ιδιώτη. Είναι το εξτραδάκι, το απογευματινό που λέμε. Ναι, είτε αυτό είναι μαγαζί, είτε είναι πρόσωπο, ας πούμε, διάσημο τάχα, κάτι ανθίπο celebrity, τέτοια. Όταν, δηλαδή, όταν παίρνεις λεφτά, έχεις μπράβους και όταν δεν παίρνεις λεφτά, έχεις αστυνομικούς. Υπάρχουν υποθέσεις που λύνονται με μπραβιλίκια, άλλες υποθέσεις με αστυνομία και άλλες με δημοσιογραφία. Γιατί οι αστυνομικοί κάνουν και ωραία μοντάζ, ας πούμε. Γιατί λογικά το κράτος τους μπράβους του φορτιώτη τους πληρώνει σαν αστυνομικούς, σαν δημοσιογράφους, σαν τι δεν τους πληρώνει. Δεν έχω καταλάβει. Ό,τι χρειαστεί, τι εννοείς. Ο αστυνομικός είναι παντός και ρούπια. Σαν τον υδραυλικό που του λες αν ξέρει να βάλει και ένα ντουί. Εγώ ξέρω τι καταλαβαίνω. Ότι πιο τίμια δουλειά είναι τον μπραβιλίκι. Να τελειώνουμε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Καλά. Τι καταλαβαίνω καθένας. Ναι. Γεια. Άντε. Έλα, Αποστόλη, είμαι φαρμακοποιός και μοιράζω δωρεάν self-test. Αχ, γιατρέ, φαρμακοποιέ, συγγνώμη. Όχι, γιατρέ, δεν μπορώ μόνος μου. Μπορείτε να μου τον βάλετε, μπορείτε να μου το βάλετε αυτό το. Έχει γίνει ένα λάθος, ρε. Μόλις παραλάβαμε και παραλάβουμε αυτά τα κινέζικα τα προκτικά. Αχ, που είστε. Γιατρέ, φαρμακοποιέ, που είστε, πού να έρθω. Οι μερακλείδες ξέρουν που είμαι. Θα σας βρω από τη μυρωδιά. Αποσταλάκο. Οχ, έλα, άκουσε καμιά κατοίκο. Να σου δω κάτι. Και πήρες να μας βάλεις χέρι. Ξετριβώς. Πώς το πετυχαίνεις και παίρνεις τηλέφωνο αμέσως μετά την κατοίκο αυτή. Τώρα το κλείσα. Την ηλικία που είναι εμάς τις κατίνες εντός εισαγωγικών θα μπορούσε να μας καταφέρει. Ξετριβώθηκε, εκδηλώθηκε. Ποιος? Αυτή που σε πήρε χθες και με ήθελε κάτι από μένα, αλλά όσο υπάρχουν τα στενά των θερμοκρασίων. Εσύ για να βγάλεις γκόμενα να παίρνεις τηλέφωνο, έχω καταλάβει τώρα. Νομίζεις εδώ είναι τα πάνια. Χρυσό που θέτω, πεθέτω, χρυσό που θέτω, δουέτω. Ψάχνεις στο ράφι καμιά ζαβή. Εντάξει, έχει, δεν λέω. Χρυσό που θέτω, πεθέτω, μαζί. Ρε Αποστολή, να μην πω. Δοκίμασε τις μαξιλάρες του καναπέ. Τρομερό σεξ. Άκουσε με, άκου. Όσο υπάρχουν τα στενά των θερμοπυλών, δεν πάνε στη χαράδρα του Βίκου. Αυτά τα στενά λέω εγώ. Ανάμεσα εκεί στις μαξιλάρες του καναπέ δοκίμασε, σου λέω. Αυτά. Εκεί ποια στενά των θερμοπυλών, εκεί έχει τα σκληρά στενά του Βίρονα που λέμε. Περπατώ στα στενά του Βίρονα, τα κομμάτια από το χθες συμπλήρωνα. Αναμίσου που γλυκαίνουν την καρδιά, αναπληρωνά. Τα κενά από το πουθενά, κάτι σε τραβάει πίσω ξανά. Κάπου στο απόγευμα είμαι στα απόγευμα ανώδυνα.
Ακούστε με, Απόστολε. Ας το σταματήσουμε αυτό εδώ. Θα πρέπει εσύ που έχεις μεγάλο κύρος να απαγορεύσεις να μπει οποιαδήποτε πινακίδα επάνω στην Ακρόπολη, είτε αυτό θα είναι του Ωνάσιου, ξέρω εγώ, το ίδρυμα Ωνάσιου ή οποιοδήποτε άλλο. Σε αυτή την περιοχή δεν μπαίνει καμιά πινακίδα. Εδώ μπήκε τσιμέντο, παιδί μου, δεν μπει πινακίδα. Πήγε η άλλη και το έκανε, πήγε παιδάκι μπάσκετ πάνω. Τοπική ομάδα σε επαρχία, σε κοινότητα, χωριού, ούτε καν. Θα έπρεπε τώρα να έχουν ξεζυγωθεί όλοι οι άνθρωποι των γραμμάτων και να έχουν αποτρέψει αυτή την κατάσταση, ούτε τσιμέντο ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει ακαδημία, δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει, του House of Fame. Ό,τι σε ακαδημία έχουμε είναι το House of Fame. Ό,τι πιο χρήσιμο έχει κάνει στον πολιτισμό η Μενδώνη αυτή τη θητεία της. Και κάτι ακόμα. Εκείνο το νούμερο, το Βυζδέκι, τι το βγάζει συνέχεια το νούμερο, τι νούμερο είναι αυτό, ρε φίλε. Έχεις εντύπωση ότι εσύ είσαι άλλο νούμερο? Όχι, εγώ είμαι νούμερο κι εγώ, αλλά είμαι πιο καλό νούμερο από τον Βυζδέκι. Νομίζεις, μόνος το. Και ο Βυζδέκι τα ίδια λέει για σένα. Μάλιστα. Άντε, για τώρα. Να σου πω, θέλω να επανέλθω στην Εθνική Πινακοθήκη. Επανέλα. Και να σε ξαναρωτήσω. Τη φιλάνε καλά? Τη φιλάνε, σου είπα, όχι όπως το Φουρτιώτη, αλλά τη φιλάνε. Τη φιλάνε τόσο καλά όσο τη φιλούσαν το 2012. Τι έγινε το 2012? Καλέ, δεν τους κλέψανε ένα πίνακα του Πικάσο? Έλα μωρέ, σιγά, ένας πίνακας τόσο έχει κάνει ο Πικάσο. Η αξία του είναι πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Και τι θες να κάνουμε, να πάρουμε ένα μνημόνιο για να βρούμε τον πίνακα? Όχι, να τη φυλάνε καλύτερα, να βάλουν συναγερμούς, να έχουν σύγχρονα μέσα. Σε λίγο θα μας πεις να βάλουν και κάμερες. Και όταν βάλουν κάμερες, θα πείτε γιατί βάλανε κάμερες. Μας ελέγχουνε. Ναι, μέσα στην πινακοθήκη. Απ' έξω. Και σε 5 στενά παρακάτω. Και σε 15 στενά παρακάτω. Και στο άγαλμα του Τρούμαν λίγο που είναι εκεί κοντά. Καλές οι καριάτιδες, καλό και το πεπόνι, σας έσβησε όλους μόνο μια Σιλίνα η Μενδώνη. Τι λέει η Μενδώνη, θα βάλει μαρμάρινη πλάκα με το όνομά της? Κάπως πρέπει να μείνει και στην ιστορία, με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, νομίζει. Θα μείνει, παιδί μου, έτσι κι αλλιώς. Ναι, ότι θα μείνει, θα μείνει. Ναι. Αλλά θα μείνει στα λίματα, κάτω που λέει ψάξε.